Ερχόμαστε τώρα στο θέμα της αποθράσινσης του οργανωμένου εγκλήματος στη χώρα μας που καταγράφουμε το τελευταίο διάστημα. Γεγονός βεβαίως προκαλεί πολύ έντονη ανησυχία. Ο Sky, στο αποκλειστικό ρεπορτάζ που θα παρακολουθήσετε, συνομίλησε με πρώην κρατούμενο, καταδικαστέντα για συμμετοχή σε τέτοια κυκλώματα, ο οποίος περιγράφει τους λόγους για τους οποίους καταγράφεται αυτή η κλιμάκωση, αλλά και για τον τρόπο με τον οποίο λειτουργεί ο κόσμος της νύχτας. Αυτός ο κύκλος αίματος θα συνεχιστεί ή θα κλείσει? Θα συνεχιστεί δυστυχώς, γιατί υπάρχουν κάποια άτομα ακόμα τα οποία βάσει άλλων ομάδων πρέπει να φύγουν από τη μέση για να αναλάβουν καινούριες ομάδες, γιατί έχει μικρή νηπίτα γενικά στη νύχτα, στο λαθρεμπόριο, σε οτιδήποτε παρόμοιο γίνεται, ναρκωτικά όπλα. Οπότε υπάρχει συνέχεια. Εξάλλου έχουν γίνει και κάποιες απόπειρες άτομα τα οποία δεν έχουν γλιτώσει. Ένας πρώην εκβιαστής και κρατούμενος στις φυλακές Κορυδαλλού περιγράφει στον Sky την κατάσταση που επικρατεί στον κόσμο της νύχτας με τα συνεχόμενα συμβόλαια θανάτου το τελευταίο διάστημα. Ένας κύκλος αίματος που άνοιξε για τα καλά. Οι νεότεροι, οι οποίοι θέλουν να πάρουν θέση των παλιών, έχει μικρή νηπίτα και οι νεότεροι δεν είναι αρκούνται σε αυτά που έχουν πλέον, γιατί δεν είναι αρκετά μεγάλο το μεροκάματο που λένε στην πιάτσα. Οπότε θα συνεχίσουν μέχρι να βγάλουν τους μεγαλύτερους, όπως γίνεται κάθε φορά, όπως γίνει και πριν λίγα χρόνια, αυτά να κυκλώνονται. Και οι μεγαλύτεροι επιτίθεται στους νεότερους. Ναι, γιατί καταλάβανε ότι προσπαθούν να τους βάλουν τη μέση, οπότε γίνεται και το αντίστροφο για να γλιτώσουν. Μιλάει ακόμη και για τις ταρίφες των εκτελέσεων. Στρατεύονται εκτελεστές από το εξωτερικό, με μεγάλα βέβαια ποσά, με ειδικά σχεδιασμένη αποστολή, γιατί είναι πιο δύσκολη περίπτωση. Και είναι και μεγάλα τα ποσά. Γιατί ποσά μιλάμε? Από 50 μέχρι 100-150.000. Τα κυκλώματα απλώνουν τα δίχτυα τους παντού. Πολλές φορές έχουν πληροφορίες οι ποινικοί, οι οποίες δεν μπορούν να τις μάθεις αν δεν έχεις διασυνδέσει την αστυνομία. Τους δίνουν δουλειές για να κάνουν κάποια μεγαλύτερη δουλειά γενικότερα. Και το κακό είναι ότι φτάνει σε υψηλό βαθμό. Το άτομο μιλάει κρύβοντας τα χαρακτηριστικά του, γιατί φοβάται. Εννοείται πως φοβάμαι, γιατί αυτές οι ομάδες είναι σκληρές και δύσκολες, δεν υπολογίσουν. Μπορούν να κατέψουν εσένα, την οικογένειά σου, τους πάντες. Πρώην κρατούμενος αναφέρεται ακόμη και στα κυκλώματα που πουλάνε προστασία σε νυχτερινά μαγαζιά, τα οποία είναι έτοιμα ανά πάσα ώρα και στιγμή για το χειρότερο σενάριο. Πιο διακριτική και εμφανίσιμη είναι διακριτικά στο μαγαζί τύπου πελάτης ή υπεύθυνη, και η ομάδα είναι στα γύρω στενά σε περίπτωση που γίνει κάποια μεγάλη συμπλοκή όπως γίνεται σε μαγαζιά που έχουν κλαμπ, και να προστατέψουν την ομάδα μέσα. Και είτε με ξυλοδάρμο είτε και με χειρότερα μέσα. Ο ίδιος είχε συλληφθεί για εκβιασμούς. Είχα μπλέξει με μια παρέα στην αρχή, δεν ήταν ομάδα, η οποία από χαβαλέ έγινε λίγο πιο σκληρό το πράγμα, μέχρι που συλληφθήκαμε και μετά το σταματήσαμε. Βασικά όχι όλοι, οι περισσότεροι. Τα τελευταία 4 χρόνια έχουν γίνει συνολικά 22 δολοφονίες, ενώ οι 5 από αυτές έγιναν τους τελευταίους 5 μήνες.